Για έναν χρόνο παρέμενε μισοκρεμισμένη και κατελημένη εντό του ποταμού Λίλαντα η γέφυρα των φίλων. Η φωνική πλημμύρα του Αυγούστου του 2020, με τα ορμητικά τη νερά να σπάνε και να παρασέρουν τα πάντα στο περασμά του, είχε καταστρέψει την γέφυρα των φίλων. Έκτοτε καμία εργασία δεν είχε γίνει παρά τι δεσμεύσει του Υπουργείου Υποδομών για έναρξη των εργασιών πέρυσι τα Χριστούγεννα. Η διαμαρτυρία των κατοίκων πριν από δύο εβδομάδε και η αγανάκτησή του που κανένα έργο δεν έχει γίνει ούτε καν η κατεδάφιση τη γέφυρα και η απομάκρυνση των μπαζών, έφερε στο σημείο την περιφέρεια να αναλάβει αυτή την εκτέλεση του έργου. Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση τη γέφυρα των φίλων από την περιφέρεια Στερεά Ελλάδα. Όπω μπορείτε να δείτε και πίσω μου, ο ποταμό έχει μεγαλύτερο άνοιγμα σε αυτό το σημείο για να μπορούν έτσι τα νερά να περνούν χωρί εμπόδια. Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των συμπολιτών μα πριν από λίγε ημέρε στο συλλαλητήριο που είχε γίνει στα Φύλα και προχωρήσαμε στην καθαίρεση της γέφυρας των φύλων, η οποία αποτελούσε έναν παράγοντα επικινδυνότητας για νέα πλημμυρικά φαινόμενα σε περίπτωση κατάρρευσής. Ε, θυμίζω ότι είναι ένα... Ευχαριστώ δικό σας κομμάτι, τελικά το αναλάβατε. Θυμίζω ότι είναι ένα έργο που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εποδομών να δημοπρατήσει εδώ και αρκετό καιρό. Η τελευταία ενημέρωση είναι για τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Εμείς όμως δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο τη σύμβαση η οποία θα προχωρούσε πρώτα στην καθαίρεση τη γέφυρα και έτσι μέσα από την εργολαβία αυτή που σα ανέφερα, εκτελέσαμε μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα την πλήρη καθαίρεση και απομάκρυση των υλικών.